Καταρχήν, χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Υπουργός βρίσκεται εδώ στα Νέα Μουδανιά, στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ακολούθησε μία ενημέρωση στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου για τα έργα του Φιλόδημου 1, Φιλόδημου 2 και του Αντώνη Τρίτση, τα οποία έχουμε υποβάλει στα αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου. Τον ενημερώσαμε για την πορεία των έργων αυτών, για των προτάσεων οι οποίες έχουν υποβληθεί. Και βέβαια να τον ευχαριστήσω για ακόμη μία φορά, γιατί κατά τη σημερινή επίσκεψή του ανακοίνωσε την χρηματοδότηση έργων ίδρυυσης στο Δήμο Νέας Προποντίδας προϋπολογισμού 12,5 εκατομμύριων ευρώ. Κύριε Υπουργέ, σε ευχαριστώ θερμά. Το νερό είναι ζωτική σημασία, αλλά εδώ στο Δήμο Νέας Προποντίδας αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά θέματα με την ίδρυυση. Πραγματικά η χρηματοδότηση αυτή θα μας δώσει ανάσα στα πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Πριν λίγο εγκαινιάσαμε το κλειστό γυμναστήριο Νέων Μουδανιών. Θυμάστε όλοι ότι κατά τη θεομηνία της 10ης Ιουλίου του 2019 καταστράφηκε ολοσχερός. Επισκευάστηκε, ή να πω ότι καλύτερο, ουσιαστικά έγινε ένα καινούριο κλειστό γυμναστήριο με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Και γι' αυτό βεβαίως θα πρέπει να ευχαριστήσουμε. Και να πούμε γενικότερα ότι η συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών στο Δίο μας και ο Υπουργός ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι στο πλάι μας. Εδώ βέβαια θα θέλω να ανατρέξω και λίγο παλιότερα ότι η θεομηνία ήταν 10 Ιουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πρωθυπουργός μόλις 3 ημερών. Και πραγματικά η αντιμετώπιση που είχαμε από την 3 ημερών κυβέρνηση, το να έρθει κλιμάκιο υπουργών να επισκεφθούν την περιοχή, ήταν πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Άρα λοιπόν ευχαριστώ όλους όσοι συμπαραστάθηκαν εκείνη τη δύσκολη στιγμή το Δήμο μας. Παραμένουν σε κρεμότητα κάποιες αποζημιώσεις όμως από εκείνη την χρονική κακοκαιρία. Καταρχάς να πω και εγώ ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Είχαμε την ευκαιρία με τον Δήμαρχο τα πούμε πολλές φορές. Η συνεργασία μας είναι άριστη. Σήμερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου φάνηκε γιατί. Γιατί υπάρχει μια ισχυρή ομάδα υπηρεσιακή αλλά και Δημοτικών Συμβούλων και Αντιδημάρχων που δουλεύει για αυτό. Και εμείς θα είμαστε συνέχεια δίπλα, όχι μόνο τώρα αλλά και στο μέλλον. Επίσης φάνηκε ότι ανεξάρτητα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, όταν υπάρχει σχέδιο, έρχεται πράγματι η ώρα που ακόμα και ζητήματα όπως φυσικές καταστροφές αντιμετωπίζονται με έναν τρόπο που μέχρι σήμερα δεν ήταν συνηθισμένος από το ελληνικό κράτος. Αυτό το κλειστό που γενιάσαμε σήμερα είναι μια απόδειξη ότι ενώ καταστράφηκε, μπορέσαμε το να κατασκευάσουμε με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών σε σύντομο χρονικό διάστημα και να ξαναδοθεί στα παιδιά μας. Έχουμε χρηματοδοτήσει σημαντικά έργα στο Δήμο. Ένα έργο που θα πάμε τώρα σε λίγο να το δούμε είναι η διαχείριση ομβρίων υδάτων, ώστε η περιοχή που είμαστε σήμερα εδώ να μην ξαναπλημμυρίσει όταν αυτό θα ολοκληρωθεί και είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ωριμότητα στο έργο, στην υλοποίησή του. Αλλά έχουμε χρηματοδοτήσει και άλλα μικρά και μεγαλύτερα έργα. Το μεγαλύτερο από αυτά είναι αυτό που έρχεται και είναι ένα έργο ίδρυυσης 12,5 εκατομμυρίων ευρώ που αντιμετωπίζει τα προβλήματα υδροδότησης της περιοχής, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Και με χαρά χρηματοδοτούμε τέτοια εμβληματικά έργα, γιατί πιστεύουμε ότι δίνουν λύσεις σε μια περιοχή όπως η Χαλκιδική, που δεν μένουμε εμείς τουλάχιστον στο Υπουργείο Εσωτερικών στο ονομαστικό ύψος της απογραφής, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δέχεται και εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Από τη Θεσσαλονίκη κυρίως, αλλά και από το εξωτερικό και από τον υπόλοιπο εσωτερικό τουρισμό που επισκέπτονται για πολλούς μήνες τον χρόνο την περιοχή αυτή. Άρα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε και εμείς, σαν κεντρική κυβέρνηση, ώστε οι υποδομές να μπορούν να αντέξουν αυτό το πλήθος των ανθρώπων που θέλει να περάσει καλά σε ένα πολύ όμορφο τόπο και όχι να ταλαιπωρηθεί, αλλά και για τους δημότες που έχουν απαιτήσεις από τη Δημοτική Αρχή. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Παροτρύνω τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή να συνεχίσουν σε αυτόν τον καλό δρόμο στον οποίο βρίσκονται και θα είμαστε εμείς πάντα δίπλα να βοηθάμε.